Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Κυκλάδων Θέα και αυτή την εβδομάδα στην Αιγαίο Τηλεόραση ζωντανά κοντά σας. Για δύο ώρες θα δούμε όλη την επικαιρότητα της εβδομάδας που τρέχει μαζί με τον φίλο και συνεργάτη, τον Σταμάτη Γκαλιμιώτη. Σταμάτη, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Για δύο ώρες, όπως είπες, Βαγγέλη, θα ξετυλίξουμε το κουβάρι της επικαιρότητας. Θα δούμε ειδήσεις, θα δούμε βίντεο. Έχουμε και έναν καλεσμένο σε λίγο. Θα τον παρουσιάσουμε. Να ξεκινήσουμε από το θέμα που προέκυψε προχθές, μάλλον από μια ανακοίνωση του Δήμου Σύρου Ερμούπολης, για τον χώρο στάθμευσης των λεωφορείων. Ο χώρος στάθμευσης που πηγαίνει πλέον δίπλα στην πυροσβεστική. Είχαμε και μια ανακοίνωση για αλλαγή στις μονοδρομήσεις των γύρω δρόμων, οι οποίες μέχρι στιγμής πάντως δεν έχει ξεκινήσει αυτή η μονοδρόμηση, δεν είναι. Δεν έχουν εφαρμοστεί. Εμείς κάναμε ρεπορτάζ, βρεθήκαμε το πρωί. Ακριβώς στα σημεία που ανέφερες λίγο προηγουμένως, δίπλα από την πυροσβεστική υπηρεσία, νομίζω έχουμε και βίντεο το οποίο μπορούμε να δούμε. Βέβαια, θα έχουμε τις απαντήσεις από τον αντιδήμαρχο των τεχνικών υπηρεσιών, τον κύριο Σταύρο Γουσγουνέλη, γύρω στις 6.30 για να μας πει περισσότερα. Να πούμε ότι η σήμανση έχει μπει, έχει γίνει η σήμανση, απλά δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η εφαρμογή της μονοδρόμησης των δύο αυτών δρόμων που είναι περιμετρικά του νέου χώρου στάθμευσης των λεωφορείων. Πάντως, το δελτίο τύπου το οποίο βγήκε πριν από λίγες μέρες ανέφερε συγκεκριμένα ότι τίθεται σε εφαρμογή από αύριο Τετάρτη, για την Τετάρτη 9 Μαΐου αναφέρεται, και ώρα 12. 9 Μαρτίου. 9 Μαρτίου. Ναι. Η αντιδρόμηση των οδών Φολεγάνδρου, Αφροδίτης και του τμήματος παραπλεύρος του κτηρίου της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Συγκεκριμένα, η οδός Φολεγάνδρου θα έχει κατεύθυνση από την οδό Σταματίου Πρωίου προς την παραλιακή οδό. Η οδό Αφροδίτης έχει κατεύθυνση από την παραλιακή οδό προς την οδό Σταματίου Πρωίου και το οδικό τμήμα παραπλεύρος του κτηρίου της πυροσβεστικής θα έχει κατεύθυνση από την οδό Θερμοπυλών προς την παραλιακή οδό. Κάτι το οποίο δεν έχει γίνει έως σήμερα. Θα δούμε τώρα σχετικά πλάνα στην τηλεόραση. Μπορούμε προφανώς, να ξεκινήσουμε. Προφανώς μπορεί και αρκετοί κάτι και να μην είναι ενήμεροι ακόμα. Ίσως να είναι και αυτό. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να ενημερώνουμε σωστά τον κόσμο και εμείς. Κύριε Ρούσο, νομίζω μπορούμε να δούμε το πρώτο βίντεο. Το πρώτο βίντεο της 8ης. Αυτό είναι το σημερινό το οποίο δείχνεται. Αν μπορούμε να δείξουμε το βίντεο πριν από δύο ημέρες και μετά να πάμε σε αυτό. Είναι το βίντεο της 8ης Μαρτίου, όπως έχω σημειώσει εδώ. Να δούμε αυτό, να κάνουμε μια μικρή κουβέντα, έτσι, γρήγορη κουβέντα. Λοιπόν, 8 Μαρτίου στα Μάτι, μεσημέρι, βλέπουμε εδώ τον χώρο. Ο νέος χώρος της αφετηρίας και στάθμευσης των λεωφορείων του ΚΤΕΛ. Είναι ακριβώς παραπλεύρος του κτηρίου της πυροσβεστικής. Ακριβώς. Βλέπουμε εδώ τα πλάνα τα οποία έχουμε τραβήξει και δείχνουμε σε εσάς. Αρκετά μεγάλος χώρος. Νομίζω ότι θα είναι πιο λειτουργικό το σημείο αυτό για τα ΚΤΕΛ, έτσι. Θα αποσυφορήσει το. Θα φανεί στην πράξη αυτό. Σε αυτό δούμε. Εντάξει, συμφωνώ, αλλά νομίζω ότι θα είναι καλύτερα από ό,τι ήταν προηγουμένως. Έτσι, αυτή την εντύπωση μου δίνει εμένα. Λοιπόν, έχουμε εδώ. Να πούμε ναι, ότι όπως μας είπε και ο κύριος Γουργουνέλης, οι εργασίες δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα. Όχι. Και γι' αυτό, το λόγο ο χώρος θα παραδοθεί μετά την Καθαρά Δευτέρα. Λοιπόν, συνεχίζουμε με επικαιρότητα. Μιας και το έφερε το ρεπορτάζ, να πούμε ότι γίνονται και οι εργασίες στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου. Όπως βλέπουμε στο βίντεο, να το δούμε και αυτό, κύριε Ρούσο, μεγάλο πλάνο, ωραία. Εδώ βλέπουμε οι εργασίες που γίνονται στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στα Μάτια. Έχουν τοποθετηθεί σκαλοσχές. Έχουν βοηθήσει πάρα πολύ, βέβαια, ώστε να γίνουν αυτές οι εργασίες. Το ναυπηγείο του νεωρίου, το οποίο έχει δώσει τις σκαλοσχές. Αρκετοί εφοπλιστές, βέβαια. Έχουν συνδράμει οικονομικά. Έχουν συνδράμει οικονομικά, βέβαια. Ο Άγιος Νικόλαος, ο οποίος θα είναι πολύ όμορφος. Ήταν ούτως ή άλλως πολύ όμορφος, απλά θα γίνει ακόμα πιο όμορφος. Λοιπόν. Να περάσουμε σε μια είδηση επίσης που αφορά την τοπική κοινωνία και συγκεκριμένα το Νεώριο. Να πούμε ότι οι εργαζόμενοι του Νεωρίου την προηγούμενη Παρασκευή πήραν 500 ευρώ από τα παλαιά χρωστούμενα, που είναι αρκετά, και σύμφωνα με τη δέσμευση που έχουν από την εταιρεία, αύριο θα πάρουν άλλα 500. Επίσης, να πούμε ότι μέλη του εργοστασιακού σωματείου, αντιπροσωπεία μάλλον του εργοστασιακού σωματείου, βρίσκεται στην Αθήνα, όπου σήμερα το απόγευμα έχει συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας, τον κύριο Ανδρέα Νεφελούδη. Μαζί με την αντιπροσωπεία είναι και κάποια μέλη από το Εργατικό Κέντρο. Mm-hmm. Ας ελπίσουμε ότι θα έχουμε μια ευχάριστη είδηση. Η συνάντηση γίνεται με πρόσκληση από τον κύριο Νεφελούδη, οπότε αυτό αυξάνει και το ενδιαφέρον για το τι ακριβώς έχει να τους πει. Mm-hmm.
Λοιπόν, Σταμάτη, στο θέμα των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, θα έλεγα να παίξουμε το δεύτερο βίντεο την ώρα που θα έχουμε κοντά μας τηλεφωνικά τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Σταύρο Κουσκουνέλη. Αυτό θα για λίγο πιο πίσω. Αυτό θα γίνει μετά τις 6.30. Μετά τις 6.30, ναι. Λοιπόν, και να συνεχίσουμε με όλη την υπόλοιπη δισιογραφία. Λοιπόν, είπαμε ότι σήμερα έχουμε καλεσμένο εδώ τον κύριο Νίκο Σολάρη, πάρα πολύ γνωστός βέβαια. Ακριβώς. Είναι έναν άνθρωπο που έχει συνδέσει το όνομά του άνθρωπος εδώ και πολλά χρόνια με τον πολιτισμό και την παράδοση στη Σύρο. Να τον καλωσορίσουμε. Καλησπέρα κύριε Σολάρη. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το, με, τέλος πάντων, το θέμα των ημερών, που είναι το τρίμηνο της αποκριάς. Να μας πείτε έτσι κάποια λόγια για τα αποκριάτικα έθιμα που υπάρχουν εδώ και πολλά χρόνια στη Σύρο. Αποκριάτικα έθιμα, αφήσουμε τελευταία τα ζεμπέκια. Έτσι, υπήρχαν πολύ παλιά, τα οποία τα έζησα κι εγώ. Τελευταίο Σαββατοκύριακο στην πλατεία έβγαινε ο κύριος Χατζηγιάννης, ο οποίος έχει φύγει από τη ζωή, ο οποίος έκανε το σαρλό. Ήταν ακριβώς ο ίδιος με το σαρλό. Πήγαινε στην πλατεία, ανέβαινε πάνω στην εξέδρα και καυτηρίαζε τότε πολιτικά γεγονότα ή διάφορα άλλα που είχαν συμβεί στο Δήμο και γενικά στην κοινωνία της Σύρου. Επίσης υπήρχε πολύ παλιά και ένας αχυράνθρωπος, ο οποίος ντυνόταν με άχυρα από πάνω μέχρι κάτω και πήγαινε, ανέβαινε στη σκαλάκια πάνω της Δημαρχίας και άρχισε μετά και καταβουλούσε όλα τα σκαλοπάτια, κατέβαινε κάτω. Και ο κόσμος εκεί μαζεμένος να χτυπάει παλαμάκια και να ξανανεβαίνει πάνω να επαναλαμβάνει αυτό το πράγμα. Επίσης είχαμε και το ξυλοπόδαρο. Ένα έθιμο το οποίο υπήρχε το τελευταίο Σαββατοκύριακο στην πλατεία. Και μετά από έρευνα βρήκα ποιος ήταν και αυτός. Ήταν κάποιος Μενής Λεωνίδας, ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα τώρα εν ζωή, τουλάχιστον πριν κάποιους μήνες που είχα επικοινωνήσει. Και αυτό φέτος προσπαθήσαμε να το αναβιώσουμε, καλώντας τα παιδιά να έρθουν στην πλατεία να μάθουν τα ξυλοπόδαρα. Και το κομιτάτο που υπήρχε πιο παλιά, που ήταν κάτι παρόμοιο με αυτό που έχουμε τώρα, δηλαδή το καρναβάλι που κατεβαίνανε στην πλατεία. Τότε και παλιά, δεν είναι, λέει, το καρναβάλι δεν είναι κάτι τωρινό, υπήρχε και πάρα πολύ παλιά εδώ στη Σύρο. Και να αφήσουμε τελευταία τα ζεμπέκια, ένα έθιμο που νομίζω... Από πότε χρονολογείται αυτό, κύριε Νίκο? Τα ζεμπέκια λέγεται ότι έχει έρθει στη Σύρο περίπου το 1821. Από τότε που έφυγαν οι πρόσφυγες και ήρθαν εδώ από τη Μικρά Ασία στη Σύρο. Ένα έθιμο το οποίο γινόταν και στην Ερμούπολη και στην Ανοσύρο. Βέβαια υπήρχε μια διαφορά όσον αφορά από Ερμούπολη Άνω Σύρο. Δηλαδή στην Άνω Σύρο λέγεται ότι ο Αράπης είναι αυτός ο οποίος πήρε την ύφη και έφυγε. Στη δε Ερμούπολη ήταν ότι ο καπετάνιος ο δεύτερος από το Σάββατο το βράδυ πήγε και πήρε την ύφη και μετά όλο το βράδυ τα υπόλοιπα ζεμπέκια ψάχνανε να βρούνε, να συλλάβουν τον δεύτερο καπετάνιο για να φέρει πίσω την καπετάνισσα. Αυτό γινόταν στην Ερμούπολη. Και να πούμε στην Ερμούπολη υπήρχαν τρεις και τέσσερις ομάδες οργανωμένες τουλάχιστον 40 με 50 ατόμων. Υπήρχε η ομάδα του Βροντάδου, υπήρχε η ομάδα των Καμινίων, υπήρχε η ομάδα της Πέτρας. Υπήρχαν πολλές ομάδες που κατέβαιναν κάτω στην πλατεία και παίρναν μέρος στα ζεμπέκια. Βέβαια τα ζεμπέκια, σύμφωνα με πληροφορίες, στην Ερμούπολη κάτω και πιθανόν και στην Άνω Σύρο, το 1920 περίπου σταματήσανε. Γιατί είχε κατέβει τότε μια ομάδα από το Φροντάδο και τότε ένας Μπέρτος Δημήτρης, ο οποίος ήταν βασιλόφρον, άρχισε να λέει διάφορα ποιηματάκια υπέρ του βασιλιά. Τότε ξεσηκωθήκαν και γιουχάραν η άλλη ομάδα της Πέτρας, η οποία ήταν βενιζελική, και τότε στο Πάνθιο υπήρχε κάποιος Γιαννίρης, ο οποίος ήταν και αυτός βασιλόφρον, και κάλεσε τα ζεμπέκια από το Φροντάδο να τους κεράσει κρασί και μπύρες. Εκεί όπως υπήρχε το κέφι και τραγούσαν και χορεύανε, κάπου οξύνθηκαν εκεί τα πνεύματα και ήρθαν σε μαχαιριές με την ομάδα της Πέτρας. Και από τότε η αστυνομία απαγόρευσε να κατεβαίνουν, γιατί είχαν πραγματικά μαχαίρια και όπλα μαζί. Απαγόρευσε η αστυνομία πλέον να έχουν μαζί μαχαίρια και όπλα, και από τότε τα ζεμπέκια σταμάτησαν πλέον να γίνονται. Ούτε στην Άνω Σύρο, ούτε στην Ερμούπολη. Σταματήσαν τελείως. Είναι αλήθεια ότι εσείς τα αναβιώσατε? Εσείς είστε ο αναβιωτής του έθιμου αυτού? Είχε γίνει, για να είμαι ειλικρινής, αυτό το έθιμο είχε ξεκινήσει πριν χρόνια με ενέργειες τότε του Γιώργου του Πάπηση, που είχε έρθει και η ΕΡΤ1 τότε και είχε τραβήξει ένα βίντεο στο Ξανθομάλι μέσα. Αρχές 80 πρέπει να ήταν αυτό, κύριε Νικό. Πρέπει να ήταν εκεί, στο Ξανθομάλι το μαγαζί.
Και μάλιστα είχα την τύχη να ήμουν και εγώ τότε που ήμουν αντιμένος και χόρεψα, ο Φώτης ο Ξαχωράρης. Ήταν τότε ο οποίος έδινε και πληροφορίες ο συγχωρεμένος ο Κάπος, το παρατσούκλινο Κάπος. Και από τότε μπορώ να πω ότι άρχισα σιγά σιγά να αρχίσω και εγώ να ψάχνω, παίρνοντας σαν βάση ορισμένα στοιχεία που είχα από διάφορα βιβλία του Σιδέρη, του Παλαιολόγου του Αυγουστίνου που είχε δώσει κάποια χειρόγραφα δικά του, του Μάρκου Βαβακάρη, του Μάνεση, παίρνοντας αυτά τα στοιχεία, διότι για να κάνεις μια έρευνα θα πρέπει οπωσδήποτε να είσαι λιγάκι γνώστης του αντικειμένου. Mm-hmm. Για να, αν ο γέρος που θα πάει να του πάρει μια συνέντευξη πιθανόν να μην θυμάται κάποια στοιχεία, να μπορείς εσύ λοιπόν να τον βοηθήσεις με αυτά τα λίγα που έχεις μάθει, που έχεις ενημερωθεί. Και έτσι λοιπόν μετά από αυτό το έναυσμα που μου έδωσε στο Ξανθομάλι τότε με την ΕΡΤ1 με τα ζεμπέκια, άρχισα λοιπόν να ψάχνω και να παίρνω συνεντεύξεις, οι οποίες έχω βιντεοσκοπημένες, από τον Κάπο, από τον Σίρκοβιτς τον Μαρίνο, από τον Λεωνίδα τον Γάδ, από πολλούς επανωσυριανούς, οι οποίοι μου δώσαν διάφορα στοιχεία για να μπορούμε να αναβιώνουμε τα ζεμπέκια όσο μπορούμε πιο σωστά. Και αυτό γίνεται περίπου τώρα, η αναβίωση πρέπει 25 χρόνια και πρέπει να γίνεται αυτή η αναβίωση. Λοιπόν, είναι λοιπόν, δεν έχει σταματήσει καμία χρονιά από τότε. Είχαν σταματήσει μία-δύο χρονιές, είχαν σταματήσει και δεν είχαν γίνει καθόλου. Λοιπόν, αυτό το βίντεο στα μάτια το έχουμε. Τι θα λέγατε, κύριε Νίκο, να πάμε να το θυμηθούμε. Να θυμηθούμε τα παλιά. Λοιπόν, ναι. Πάμε να το δούμε το βίντεο αυτό. Στις φιλόξενες ακτές της Σύρας βρήκαν καταφύγιο το 21 οι κυνηγημένοι από τις τουρκικές αγριότητες κάτοικοι άλλων νησιών. Η Ερμούπολη, το λιμάνι της, πολύ γρήγορα αναδείχθηκε το σημαντικότερο εμπορικό και ναυτιλιακό κέντρο της ελεύθερης Ελλάδας. Την οικονομική ακμή ακολούθησε η πνευματική και πολιτιστική άνθηση. Σκαρφαλωμένη ψηλά στο λόφο βρίσκεται η μεσαιωνική πολιτεία της Άνω Σύρας. Κτίστηκε τον 13ο αιώνα από τους Ενετούς. Γι' αυτό και οι περισσότεροι κάτοικοι της σήμερα είναι καθολικοί. Τις απόκριες στην Άνω Σύρα γίνονται χωρί μεταμφιεσμένων ζεϊμπέκιδων. Ζεϊμπέκιδες λέγονταν οι Τούρκοι μαχαιροφόροι. Σε ανάμνηση τρόμου για αυτές τις ληστρικές τουρκικές συμμορίες, έκαναν παλιά τις απόκριες αναπαράσταση ληστείας, που κατέληγε σε χορό στην πλατεία. Σήμερα, ο 85χρονος ψαράς Αντώνης Καλαβαζής προσπαθεί να μοιήσει τους νεότερους στο έθιμο. Μαζεύονται τα βράδια και κάνουν πρόβα στους ζεϊμπέκικους χορούς που θα χορέψουν την τελευταία Κυριακή της Αποκριάς. Η ομάδα έχει τον καπετάνιο, τον αρχιζεϊμπέκη, που χορεύει μόνο με την καπετάνισσα. Σαν φύγει ο καπετάνιος και προσπαθήσει ο Αράπης να κλέψει ένα χορό και ένα φιλί από την καπετάνισσα, διώχνεται από τον κυνηγό. Στα χρόνια του Κυραντώνη χορεύανε με τη λατέρνα, το οργανάκι όπως το έλεγαν, και το ντουπάκι που ήταν φτιαγμένο από δέρμα γάτου. Δεν μου λες κάτι, Κυραντώνη, αν δεν βρίσκατε από γάτο, τι δέρμα βάζετε? Και σκύλο. Αλλά ο γάτος ήταν εύκολο, κοιμούνταν το βράδυ, σπούσε ένα πουλί, δικό καλό γάτος. Τον αρπούσαμε, εντράγαμε, τον εκδέρναμε στα γλίγορα. Από αυτό μαθαίναμε χώρο. Λεφτά δεν είχαμε να πάρουμε κάθε βράδυ οργανάκι, κατάλαβες. Σαββάτο έβαλαμε ελεφαντίδες και πέραμε καλά 2 ώρες το οργανάκι και μαθαίναμε το ήχο του οργάνου. Κατάλαβες.
αυτή η ετοιμασία λένε ότι ήταν τουρκικά. Από Τούρκοι λέει τι λέγανε. Καταλαβαίνεις και την πιάσανε 100 χρόνια, 150 και το βρήκαμε το έθιμο. Εμείς αλλά τώρα σκολάσανε πια, δεν έχουν ζεμπέκια. Δεν υπάρχουν νέα, οι νέα τώρα θα είναι δισκοτέκ. Εδώ Σαββάτο βράδυ εδώ στην Κυρή, να δεις τι γίνεται, Σαββάτο και Κυριακή. Έρχεται ο κόσμος, λεφτά, έχει να διασκεδάσει. Δεν έχει να κάτσει στο σπίτι, να παίρνει κρασιά, να παίρνει πάει εδώ πέρα, δίνει το μερτικό του, ο Ρεφελίντας. Πήρε και το βράδυ πας στο σπίτι και εκεί πάει. Το κέφι στα αποκριάτικα γλέντια και τα ξεφαντώματα που ζήσε στα νιάτα του ο Κυραντώνης είναι ανάμνηση μακρινή για τη δικιά μας εποχή. Αυτό είναι η παράδοσή μας, φίλες και φίλοι. Εμείς βρήκαμε το βίντεο από την περίοδο της δεκαετίας του 1980. Κύριε Νίκο, ωραίο βίντεο, έτσι. Σας ευχαριστώ πολλά. Έχει πολλές αναμνήσεις. Μα αυτό ήταν και το έναυσμα που ξεκίνησα να ασχοληθώ με τα ζεμπέκια. Mm-hmm. Θα μας πείτε, κύριε Σολάρη, τα ζεμπέκια, επειδή ακούμε και ακούμε τη λέξη ζεμπέκια, τι, από πού προέρχεται και τι σημαίνουν ζεμπέκια. Ζεμπέκης είναι ο βρακοφόρος αρματωμένος άνδρας, οπτισμένος άνδρας. Και γι' αυτό ο βαρύς άνδρας και γι' αυτό και το ζεμπέκικο χορός έχει σχέση με προέρχεται από τη λέξη χώρο. Ζεμπέκης, ναι. Όλοι οι ζεμπέκηδες που χόρευαν τότε ήταν οπλισμένοι με τις βράκες και τα λοιπά και γι' αυτό βγήκαν και τα ζεμπέκια από αυτή την ονομασία. Προέρχεται από την Τουρκία το έθιμο. Από την Τουρκία έχει έρθει το έθιμο αυτό περίπου το 1821 και επικράτησε, είπαμε, και όπως είπαμε προηγουμένως, και στην Ερμούπολη και στην Ανωσύρο. Μάλιστα. Κύριε Νίκο, εσείς ασχολείστε επί δεκαετίες με τους παραδοσιακούς χορούς. Από το χορεύω, πολύ χόρευα μεγάλη εμπειρία. Από το 1965 και άρχισα να διδάσκω από το 1972. Σε σχέση με το παρελθόν, τα νέα παιδιά έχουν δίψα να μάθουν την παράδοσή μας σήμερα. Μπορώ να πούμε ότι έχουν δίψα, έρχονται και... Και αυτό φαίνεται από τη δύναμη που έχει κάθε χορευτικό σύλλογος. Απλώς αυτό είναι που δεν ζούνε, δεν έχουν μέσα τους, δεν είναι αυτό που χορεύουν να το ζουν, να το αισθάνονται και να το βγάζουν με την καρδιά τους. Αυτό είναι, αυτή είναι η διαφορά που υπήρχε τότε με τους παλιούς και με τους νέους. Δηλαδή έβλεπες, έκανα μαθήματα τότε και μπαίνανε τα παιδιά μέσα, ακούγανε στη μουσική μπαίνοντας μέσα στην αίθουσα, χορεύοντας χωρίς να έχουν ξεκινήσει την πρόβα. Έβγαινε από μέσα τους, λέτε. Έβγαινε από μέσα τους. Το ένιωθαν, ναι, δηλαδή. Το ζούσαν, ναι. Μα οτιδήποτε κάνεις, οποιοδήποτε είναι αυτό το πράγμα, εάν αυτό που το κάνεις δεν το κάνεις γιατί σ' αρέσει και το αισθάνεσαι και το κάνεις γιατί πρέπει να το κάνεις, νομίζω δεν έχει το αποτέλεσμα που πρέπει να έχει. Μάλιστα. Από αυτή την πολυετία και ενασχόλησή σας με το χορό, θεωρείτε ότι ο πολιτισμός είναι στην κουλτούρα του Συριανού? Το έχει μέσα το Συριανό. Είναι, είναι. Νομίζω και ειδικά η Σύρος έχει τεράστια ιστορία. Αν ανατρέξουμε παλιά και με το Θέατρο Απόλλων και με τους πολιτιστικούς συλλόγους που υπήρχαν όλα τα πάντα, νομίζω ότι ήταν η Σύρος, θα έλεγα, η πρώτη στην Ελλάδα, έτσι, που είχε αναπτύξει τόσο πολύ τον πολιτισμό. Κοιτίδα πολιτισμού μπορεί να είναι την χαρακτηριστική. Βεβαίως, βεβαίως. Άρα ο πολιτισμός είναι στην κουλτούρα του Συριανού. Είναι, είναι. Είναι. Και βλέπω, ας πούμε, και εγώ που πηγαίνω σε διάφορα μέρη της Ελλάδος, με το που η Σύρος, η Σύρος που είχατε ένα πολιτισμό, έχετε ένα σωρό δραστηριότητες, έχει αφήσει, λέει, αυτό το όνομα γενικά σε πολλούς, σε όλη την Ελλάδα, για τον πολιτισμό της και τις δραστηριότητες της Σύρου. Υπάρχει δηλαδή η γνώση και σε άλλα μέρη της Ελλάδας, ναι, ότι η Σύρος... Ναι, ναι, ναι. Σε πολλά μέρη, σε πολλά μέρη. Εσείς πόσο πιστεύετε ότι θα αντέχετε ακόμα? Να διδάσκετε.
τα. Είναι θέμα αντοχής ή θέμα ψυχής. Θέμα ψυχής. Θέμα ψυχής. Κοίτα, νομίζω ότι είναι. Όταν βλέπεις ένα νεαρό και πάει να χορέψει και με μια στροφή είχα κουράσει και κάθεται κάτω και εγώ χορεύω και μπορώ να χορέψω άλλους 10 χώρους γιατί το χορεύω και αυτό που κάνω το αισθάνομαι, το ζω. Mm-hmm. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή που είστε και έχετε δημιουργήσει μια καινούργια σχολή. Ναι, ναι. Πώς είναι τα πράγματα, δηλαδή πώς υπάρχει επιθυμία στους νέους της Σύρου που έρχονται. Έρχονται, υπάρχει... έρχονται. Ξεκινήσαμε, μαζευτήκανε, φτιάξαμε κάπου 10 τμήματα. Κάπου με το πρώτο ξεκίνημα ήρθανε κάπου, μαζευτήκαμε κάπου 160, μείνανε κάπου 150. Νομίζω ότι και όχι μόνο στο ΕΔΕΚΑ, και σε άλλα χορευτικά και στους συλλόγους που υπάρχουν και οι πόντοι και οι πυρώτες, ο κόσμος πάει. Έχει γυρίσει πίσω στην παράδοση. Έχει γυρίσει. Άρα είστε ικανοποιημένος από την συμμετοχή. Είμαι, ναι, σίγουρα. Απλώς είναι αυτό που λέμε ότι έρχονται, αλλά θα πρέπει να αυτό που κάνουν να το πιστεύουν, να το ζουν, να βγαίνει από μέσα τους. Ναι. Mm-hmm. Λοιπόν. Λοιπόν, νομίζω ότι αρκετά είπαμε. Δεν ξέρω αν θέλετε για τα ζεμπέκια να πούμε τη σειρά του τι γίνεται. Βέβαια, θα ναι, βέβαια, κύριε Νικό. Τα ζεμπέκια πολύ παλιά. Υπήρχε τεράστια συμμετοχή, αν πούμε για την Ανωσύρου, που η Ανωσύρου ασχολήθηκα πιο πολύ. Νοικιάζανε μία κάμαρα, ένα δωμάτιο δηλαδή, μεγάλο, που μέσα εκεί είχαν την δυνατότητα να φτιάξουν τις φορεσιές και να μάθουν χορό. Αυτός ο πιο καλός χορευτής ήταν αυτός που τους μάθανε χορό και αυτός οριζόταν και ο καπετάνιος. Το μάθημα εκεί γινόταν με τη συνοδεία μιας τραμπούκας. Τραμπούκα ήταν ένα πύληνο του μπελέκι, από δέρμα από σκύλο. Mm-hmm. Και εκεί μάθανε να χορεύουν χασάπικο, χασαποσέρβικο, ζεμπέκικο. Και να φτιάχνουν τις φορεσιές. Δίνανε βέβαια και κάποιο ποσό ο καθένας για την ενοικίαση της κάμαρας, καθώς επίσης και για να νοικιάσουν τη μέρα που θα βγαίνανε τα ζεμπέκια, να νοικιάσουν μία λατέρνα. Για να κατέβουν κάτω στην πιάτσα να χορέψουν με τη λατέρνα. Σπάνια είχαν και ένα όργανο που λέγονταν η Κιντέλη, που είχε δύο χορδές, που σπάνια το είχαν αυτό, οπότε χόρευαν και με αυτό και με την τραμπούκα μαζί. Την τελευταία λοιπόν Κυριακή των Αποκριών ξεκινώνονταν στην Ανωσύρω τα ζεμπέκια, με σκοπό μετά να κατέβουν στο κέντρο της πιάτσας για να αρχίσουν να χορεύουν τα ζεμπέκια, η χασάπικο, χασαποζέμπικο και ζεμπέκικο. Φέτος θα πρωτοτυπήσουμε, όχι ότι είναι το επιπλέον. Απλώς προσθέτουμε άλλο ένα που δεν το βάζαμε άλλες φορές, που θα χορέψει και ο Αράπης τον Αράπικο χορό. Γιατί υπήρχε και ένας χορός ο Αράπικος που χόρευε πάντα ο Αράπης. Φέτος θα το βάλουμε και αυτό μέσα στα ζεμπέκια. Εκεί όπως χορεύαμε, μετά τα ζεμπέκια, το σειρά έπαιρνε ο δεύτερος και ο τρίτος καπετάνιος. Και τελευταίος χόρευε πάντα ο πρώτος, ο οποίος δεν είχε δικαίωμα να τον σταματήσει κανένας παρά μόνο η γυναίκα του, η αρχιχανούμισσα, η οποία ήταν άνδρας ντυμένη νύφη. Mm-hmm. Έτσι, όπως είναι και στη Μακεδονία η Μπούλα που είναι και εκεί άνδρας ντυμένη νύφη. Κάποια στιγμή λοιπόν ο καπετάνιος, όταν πήγε η νύφη του να χορέψει μαζί, η καπετάνισσα θεώρησε καλό να φωνάξει τον Αράπη προκειμένου να δείξει ότι δεν είναι ρατσιστής. Πήγε λοιπόν ο Αράπης, χόρευε με την νύφη, βρήκε λοιπόν μια ευκαιρία, τη φίλησε και την πήρε και έφυγε. Εκεί έγινε αντιληπτό από τον καπετάνιο και έστειλε τα ζεμπέκια και φέρανε πίσω τον Αράπη και τον καταδίκασε σε θάνατο διαπειράς. Αυτή είναι δηλαδή χοντρά-χοντρά η όλη ιστορία των ζεμπεκιών. Το οποίο θα προσπαθήσουμε αύριο, το Σάββατο το βράδυ να αναβιώσουμε και να πούμε ότι φέτος μετά το 1910 θα εμφανιστούν και τα ζεμπέκια και στην πλατεία. Απλώς σαν ένα πέρασμα. Ναι, ναι. Έτσι. Επειδή γινόταν και τα ζεμπέκια και στην Ερμοπολή. Αυτό την Κυριακή το απόγευμα. Την Κυριακή το απόγευμα. Ναι. Θα ανοίξει ο Σουρής. Μετά την παρέλαση δηλαδή. Ναι. Την, πρώτα θα ξεκινήσει ο Σουρής. Κατευθείαν μετά θα μπουν τα ζεμπέκια και μετά θα ακολουθήσουν οι οργανωμένες ομάδες. Και τέλος, κύριε Νίκο, 15 Μαρτίου έχουμε το κάψιμο του καρνάβαλου, ναι, στην Ανωσύρω. Και αυτό ήταν μια πρόταση που είχα κάνει πριν 3 χρόνια. Επειδή θέλω να φέρω στην επιφάνεια και να αναβιώνω παλιά έθιμα που υπήρχαν, παλιά τουλάχιστον το έζησα κι εγώ. Η Τρίτη, γιατί η τελευταία αποκριά των Καθολικών είναι η Τρίτη και έχουν καθαρά Τετάρτη. Θυμάμαι εγώ, λέει, μικρό παιδί, ότι ο πατέρας μου έκλεινε ένα μήνα πριν, το λιγότερο,
τραπέζι του Λιλί για να μπορεί να βρει θέση για να πάμε και να διασκεδάσουμε. Αναμείωσα λοιπόν και αυτό το έθιμο πριν 3 χρόνια. Πάει καλά. Θα χορέψουν εδώ χορευτικές ομάδες του Άρμα Παράδοσης, τα τμήματα Καπή Βάρης και Άνω Σύρου, όπου και θα τραγουδήσουν ο Σύλλογος Τερολαδιτών. Θα κάψουμε τον καρνάβαλο, θα υπάρχει φασολάδα για τον κόσμο και κρασί και μετά ο κόσμος μπορεί να μείνει στην Άνω Σύρο να διασκεδάσει τα γραφικά κουτουκάκια που έχει. Μάλιστα. Λοιπόν. Να πούμε ότι το καρναβάλι της Άνω Σύρου ξεκινάει στις 8, το Σάββατο. Οπότε τα ζεμπέκια πότε θα εμφανιστούν? Τα ζεμπέκια θα εμφανιστούν μετά, αφού τελειώσουν οι παρέλασεις, να μας τα βούμε στο τέλος. Στο τέλος. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν. Κύριε Νίκο, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Με καλέσατε. Να είστε και καλά. Ελπίζομαι να έχει, να ανέβει κόσμος και, και το Σάββατο και την Τρίτη να διασκεδάσουν στα γραφικά στενάκια της Άνω Σύρου. Ωραία. Και, να ευχηθούμε να αναβιώνετε το έθιμο για πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια. Όσο αντέχουμε. Να το κρατήσουν και οι νέες γενιές που έρχονται στα μάτια. Ακριβώς. Λοιπόν, νομίζω ότι έχουμε και κάποια πλάνα για να δούμε πόσο στολίζεται όμορφα εδώ ο μεσαιωνικός οικισμός της Άνω Σύρου. Κύριε Ρούσο, μπορούμε να τα δούμε τα πλάνα από ένα βίντεο το οποίο κάναμε αυτό το μικρό ρεπορτάζ σήμερα το μεσημέρι. Νομίζω ότι το έχουμε. Πριν πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, μπορούμε να έχουμε μεγάλο πλάνο στην εικόνα της τηλεόρασης. Εδώ πήραμε την κάμερα και κάναμε μια μικρή γύρα στο πανέμορφο μεσαιωνικό οικισμό της Άνω Σύρου. Δεν ξέρω αν μπορούμε να έχουμε μεγάλο πλάνο να το δούμε αυτό. Οι αίθουσες οι οποίες ήδη είναι στολισμένες για να υποδεχτούν τον κόσμο, στα μάτια, δουλεύουμε εδώ. Η Άνω Σύρος με τη μεγάλη ιστορία βέβαια, με όλες αυτές τις παραδόσεις, οι οποίες πρέπει να κρατηθούν όλα τα επόμενα χρόνια. Βλέπουμε εδώ τις αίθουσες, οι οποίες είναι, όπως είπαμε, στολισμένες, για να υποδεχτούν τον κόσμο. Αρχίζει και παίρνει αποκριάτικη μορφή ο οικισμός. Αρχίζει και ζωντανεύει, γιατί εμείς που τον περπατάμε καθημερινά, το αισθανόμαστε στο πετσί μας. Κάπως έχει ερημώσει κάπως, ναι. το πούμε έτσι. Υπάρχει ερήμωση του οικισμού, κατά τα ψέματα. Και νομίζω ότι αυτές οι μέρες είναι ό,τι καλύτερο για τους φίλους οι οποίοι θέλουν να επισκεφθούν την Σύρο με αυτό το γεμάτο τετραήμερο. Για τις πάρα πολλές εκδηλώσεις, η Σύρος παράδοσης και του πολιτισμού βέβαια. Λοιπόν, αυτά στα μάτια. Λοιπόν, να κάνουμε το πρώτο Να περάσουμε στο πρώτο μας διάλειμμα και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι κοντά σας.